Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι ψηφοφορίες για τον προϋπολογισμό και τα μέτρα στη Βουλή τελείωσαν. Όμως έχει αρχίσει μια άλλη συζήτηση, αυτή για το εάν μπορεί το παρόν κυβερνητικό σχήμα να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Να δούμε σε τίτλους τι θα συζητήσουμε σήμερα. Κορυφώνονται λοιπόν οι διεργασίες μεταξύ Ευρωπαίων και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Ποιες αποφάσεις αναμένεται να λάβει το Eurogroup την ερχόμενη εβδομάδα. Μέτρα, κυβερνητική σταθερότητα, ανασχηματισμός. Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας για κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τι προβληματίζει το Μαξίμου και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές. Η επίθεση στο γερμανό διπλωμάτη και η οργή των εργαζομένων για τις δηλώσεις Φούχτελ. Μέχρι πότε θα πρέπει να έχουν στείλει δήμοι τα στοιχεία για τις διαθεσιμότητες και σε ποιες υπηρεσίες επεκτείνονται οι καταλήψεις από αύριο. Επιχείρηση αναστροφής του κλίματος μετά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα από πολυεθνικούς κολοσσούς. Τι προσδοκά η κυβέρνηση και οι επισκέψεις Σαμαρά για την προσέλκυση επενδύσεων. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε σήμερα, αφού δούμε και τον καιρό με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα Κυριακή στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότιο-ανατολικά τις πρωινές ώρες. Ασθενείς βροχές το πρωί είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα στα δυτικά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά και νότια, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα κατά τόπους θα φτάσει και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική και στα ανατολικά είναι πιθανό να φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μάλλον αρχίζει να χειμωνιάζει σιγά-σιγά, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, το πιο δύσκολο κομμάτι για να έρθουμε στα της οικονομίας και τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, το πιο δύσκολο κομμάτι μετά την ψήφιση των μέτρων τώρα αρχίζει. Δύσκολο για την κυβέρνηση, αυτή η εφαρμογή των μέτρων. Απείρως πιο δύσκολη, βεβαίως, η εφαρμογή των μέτρων για τους πολίτες που καλούνται με νέες θυσίες και με ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη απώλεια των εισοδημάτων τους να συμμετάσχουν σε αυτή την δημοσιονομική προσαρμογή. Μαζί μας για να συζητήσουμε λοιπόν το πώς διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση είναι ο κύριος Αργύρης Δινόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε κύριε Δινόπουλε. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ. Και ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας. Μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις, ερωτήσεις σας για να τις θέτουμε στους καλεσμένους μας με τους τρόπους επικοινωνίας που θα βλέπετε στην οθόνη σας. Να αρχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα για να μπούμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας. Λοιπόν, καθημερινή σήμερα. Η κυβέρνηση μας λέει σε νευρική κρίση λίγο πριν από τη δόση. Λόγω εσωτερικών διαφωνιών, θέμα ανασχηματισμού μετά την εκταμείευση. Στα άκρα φτάνει η αντιπαράθεση Γερμανίας Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρέος της Ελλάδας. Και η φωτογραφία που βλέπετε είναι από μια άλλη Ελλάδα, η βιβλιοθήκη που είναι ανοιχτή νύχτα και μέρα. Μιλάμε για το αναγνωστήριο της ιατρικής σχολής με ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ και ανοιχτή όλο το 24ωρο. Γίνονται και αυτά στην Ελλάδα. Το Βήμα. Η Τρόικα κάνει business. Η ασφικτική επιτροπή στις τράπεζες απειλεί με αφελινισμό. Η Αυγή. Πόρτα στο Σαμαρά από τις Βρυξέλλες. Υπόσχεση για 12 δις ευρώ αντί για 20 που ζήτησε. Εδώ για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση, κύριε Χουντή, τα 12 αντί για 20 είναι από τα αναπτυξιακά προγράμματα. Δεν αναφέρεται στη δόση,
Αν φέρετε στα. Είναι τα ΕΣΠΑ που λέμε, τα κοινοτικά κονδύλια. Έτσι, για μην γίνει κάποια παράνοια. Για την επόμενη εφταετία, έναντι τον 2022 που είχαμε πάρει, συζητείτε ένα τέτοιο ποσό. Ναι. Την πόρτα που την είδατε, να μας πείτε βέβαια. Μετά, όχι από τώρα, να τελειώσουμε τα πρωτοσέλιδα. Καλημέρα, κύριε Ντινόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ντινόπουλο. Το Έθνος Κυριακής, λύση κοκτέιλ από τους Ευρωπαίους για την Ελλάδα, Eurogroup, σούπερ δόση 44 δισεκατομμυρίων και εκταμείευση έως τις 10 Δεκεμβρίου. Πάντως, έτσι για να σπείρω λίγο τη ζυζάνια, έχει δίκιο ο κύριος Ντινόπουλος, γιατί αφορά όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο και η Ισπανία θα πάρει 30 δις λιγότερα, επειδή κόβεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, να σας πω. Υπάρχει. Θέλετε να το σχολιάσω ή να μείνουμε στα... Να το δούμε σε λίγο. Το δούμε παρακαλώ. Σε λίγο. Για τα ζυζάνια που είπατε. Έτσι, εγώ σιγά σιγά προετοιμάζω το έδαφος αντιπαράθεσης. Εντάξει, υπάρχουν τα θέματα. Το πρώτο θέμα, 40 εκατομμύρια δολάρια το ΣΔΟΕ δένει το Γιάννο. Πέρασαν τα 40, πέρασαν από λογαριασμούς Ρούλας και Κουμπάρου. Όλη η κίνηση των χρημάτων έγινε μέσω της HSBC, δείχνει λίστα Λαγκάρντ. Ο τύπος Κυριακής, το νέο ασφαλιστικό με όλα τα όρια ηλικίας, η επίσημη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Ο ριζοσπάστης κύμα αμφισβήτησης της εξουσίας των μονοπωλίων, εκτιμήσεις και συμπεράσματα από τις πρόσφατες κινητοποίησεις. Η Real News, η Φευρονία και οι 7 υπουργοί έγραφο φωτιά τους ΔΟΕ προς τη Βουλή. Η επιχειρησιακή διεύθυνση ειδικών υποθέσεων Αθηνών ανοίγει με κατεπίγουσες διαδικασίες στους λογαριασμούς 8 πολιτικών. Ποιοι είναι? Η κυρία Πατριανάκου και η κύριοι Ανθόπουλος, Βουλγαράκης, Κακλαμάνης, Μαντέλης, Παπαντονίου, Σπηλιωτόπουλος και Απόστολος Φωτιάδης. Το παρόν. Μπάστα και σπαντού, ακόμα και στις εφορίες, θα δίνουν εντολές για κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Το κεφάλαιο, αλλάζουν τα πάντα στη φορολογία ακινήτων. Αυτό το θέμα έχει επιλέξει το κεφάλαιο με όλες τις πληροφορίες για τα ακίνητα, για κληρονομιές, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και ενίκεια. Ό,τι δηλαδή αφορά στο ακίνητο. Ο αδέσμευτος τύπος, τι περιμένουμε την Τρίτη από το Eurogroup, όλα τα σενάρια για το ελληνικό πρόβλημα. Και να καταλήξουμε με τα νέα Σαββατοκύριακο, νέοι φόροι. Με παλιές συνταγές εντείνουν τις χρόνιες αδικίες στα σχέδια που μελετάει η κυβέρνηση για την αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Ψάχνουμε την καθημερινή, γιατί με αυτή θέλω να αρχίσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Ντινόπουλε. Η κυβέρνηση σε νευρική κρίση, λίγο πριν από τη δόση, γράφει στο πρωτοσέλιδό της. Και θέλω να σας ρωτήσω, πριν περάσουμε στο αμιγώς το θέμα των μέτρων και των επιπτώσεων τους, εάν βλέπετε πως τώρα που αρχίζει το δύσκολο κομμάτι της εφαρμογής, δύσκολο όπως είπαμε και για την κυβέρνηση, πολύ πιο δύσκολο για τους πολίτες. Αν αρχίζει να χάνει το βηματισμό της και το συντονισμό της η κυβέρνηση, αν χρειάζονται, είναι απαραίτητες, μάλλον κάποιες μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις. Καλά, τις παρεμβάσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, θα τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Αυτονόητο είναι. Μια εικόνα όμως έχετε και μια άποψη. Πρέπει να έχετε. Να σας πω, διαφοροποιήθηκε ο κύριος Ρουπακιώτης σε κάποια ζητήματα. Εκλεκτός φίλος είναι, αλλά ο κύριος Ρουπακιώτης δεν είναι και εκλεγμένος κιόλας. Λοιπόν, και αν κάποιος διαφωνεί με την κυβέρνηση και είναι υπουργός, χωρίς μάλιστα να έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, τι να πω, έχει και άλλους δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει. Λοιπόν, αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι πράγματι μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Λοιπόν, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και όχι μόνο από την κυβέρνηση, θα έλεγα, από όλη την ελληνική κοινωνία να ξεπεράσουμε αυτή την δύσκολη κατάσταση και να μπορέσουμε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης. Λοιπόν, όποιοι δεν θέλουν να δώσουν αυτή τη μάχη, τι να πω. Είναι άλλοι που θέλουν να τη δώσουν. Υπάρχουν στελέχη, αναφέρεται τον κύριο Ρουπακιώτη. Το είπα επειδή εκεί πέρα κυρίως διάβασα και την καθημερινή, εκεί αναφέρεται η όποια αριθμία. Αλλά έχει ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης πρωτοσέλιδο η καθημερινή, λίγο πιο εκεί από το κύριο άρθρο, το οποίο λέει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και τις αντιδράσεις. Ακριβώς. Και έχει απόλυτο δίκιο η καθημερινή όταν λέει ότι οι επίτροποι αυτοί οι οποίοι θα ελέγχουν τις τράπεζες, θα ελέγχουν και τα μπόνους των στελεχών, θα ελέγχουν και τις διαφημιστικές καμπάνιες, έτσι. Οι ολοσέλιδες διαφημίσεις των τραπεζών, οι οποίες τους εξασφαλίζουν μηντιακή ασυλία, θα μπει λοιπόν μια τάξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι ιδιαίτερα. Και τα δάνεια στα κόμματα. Και τα δάνεια στα κόμματα, κύριε Ντινόπουλε. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ που έχει καθιερωθεί και την τιμά σαν εφημερίδα το γεγονός ότι αναφέρεται, αν το θέλετε, και στις διαφημιστικές δαπάνες των τραπεζών, οι οποίες επαναλαμβάνω τόσα χρόνια τους εξασφάλιζαν την μηντιακή ασυλία για να κάνουν όλα αυτά που έκαναν και φτάσαμε εκεί. Τώρα, εγώ ήθελα ένα σχόλιο σας για την κυβέρνηση, αλλά μου ανοίξατε ένα κεφάλαιο που θέλω λίγο να επιμείνουμε. Ποιοι δεν θέλουν την επιτροπή και γιατί? Α, δεν το ξέρω.
Εδώ πέρα λέμε ότι θα ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες με χρήματα. Ποιους δεν συμφέρει αυτή η αλλαγή, κύριε Ντινόπουλε? Με χρήματα φορολογουμένων. Δεν συμφέρει, αγαπητέ μου, αυτούς οι οποίοι τόσο καιρό θέλανε τις τράπεζες να λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Ποιοι είναι? Να δίνουν δάνεια εκεί που αυτές επιθυμούσαν. Πολλές φορές και θαλασσοδάνεια. Γιατί ξέρετε, κάποιοι με την ανακεφαλαιοποίηση είχαν αναθαρίσει. Και λέγανε τώρα που θα στηριχθούν οι τράπεζες, επαναλαμβάνω, με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων, θα μπορέσουμε να πάρουμε και κανένα δανειάκι από αυτά, ξέρετε, που τα παίρνουμε και τα εξοφλούμε. Καλώς ήρθε το δολάριο, καλώς ήρθε το ευρώ. Ναι, καλώς ήρθε το ευρώ. Λοιπόν, βεβαίως, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, εγώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά θετικό, γιατί διάβασα και εγώ τις εφημερίδες και ειδικά τα πρωτοσέλιδα, το γεγονός ότι μια κυριακάτικη εφημερίδα αναφέρεται και στο ζήτημα, αν το θέλετε, της σωστής δανειοδότησης ή του αποκλεισμού πλέον της δανειοδότησης των κομμάτων, γιατί ξέρετε και τα λεφτά τα οποία πηγαίνουν στα κόμματα είναι αυτά τα οποία κυρίως ανεξέλεγκτα ξοδεύονται. Όπως επίσης και αυτή την περίφημη διαφημιστική δαπάνη, το λέω για τρίτη φορά, αν έχει εξασφαλίσει ασυλία αυτές οι ολοσέλιδες διαφημίσεις, αν έχουν εξασφαλίσει ασυλία με όλα τα μπόνους και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλη διαχείριση γινόταν στις τράπεζες τόσο καιρό. Γιατί μην ξεχνάτε, και κλείνω με αυτό, ότι οι τράπεζες φέραν την παγκόσμια οικονομία από τη Lehman Brothers. Ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Από τις τράπεζες ξεκίνησε. Διεσώθησαν οι τράπεζες μετά με λεφτά των φορολογουμένων. Δεν εννοώ μόνο στην Ελλάδα, παντού. Και τώρα. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε και άλλα προβλήματα, κύριε Χουντή. Νομίζω ότι με ρωτάτε να μείνω στο κεντρικό ερώτημα, ναι. Στο και κεντρικό τα ερώτημα θα βάλουμε μετά το και κεντρικό, το θέμα των τραπεζών, κεντρικό, των μέτρων και όλα τα άλλα. Αλλά θέλετε, επειδή ανοίξαμε το θέμα της λειτουργίας και του συντονισμού της κυβέρνησης. Όχι, είναι κεντρικό θέμα. Είναι έχετε κεντρικό. Θέσει και ένα πολιτικό ζήτημα μετά τις δύο ψηφοφορίες στη Βουλή. Λέτε ότι δεν μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση στην ουσία με 151 βουλευτές, έτσι λέτε. Ναι. Το πρώτο δείγμα. Έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ντινόπουλε. Στον προϋπολογισμό ψηφίσαν 160. Δεν κατάλαβα τώρα. Μου δώσατε το λόγο ή θα μιλάει κύριε Ντινόπουλε? Εσείς, εσείς, κύριε. Όχι, θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε, αλλά να μου δίνετε και το λόγο. Σαφώς, κύριε Χουντή, ξέρετε παρακαλώ, ότι λοιπόν, όποτε είστε εδώ πέρα, όχι, έχετε το χρόνο σας. Ευχαριστώ, βλέπω τα προανακρούσματα και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, με ρωτήσατε τώρα για την κυβέρνηση και πώς κρίνουμε τα πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Πρώτο, σε επίπεδο κοινωνικό και αποδοχής από τον κόσμο. Όχι γιατί περίμενε κανείς θαύματα, αλλά γιατί άλλα υποσχέθηκε, άλλα γίνονται και η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δραματική. Βλέπουμε τις κινητοποίησεις του κόσμου. Δεύτερο, πολιτικά από την άποψη των αριθμών, από την άποψη της κοινοβουλευτικής παρουσίας, όπως είδατε και η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και του προϋπολογισμού ήταν μια δοκιμασία. Δεν εξασφάλισε τον αριθμό που είχε αθρηστικά τα τρία κόμματα που συγκροτούσαν την κυβέρνηση. Τρίτο, υπάρχουν ζητήματα που προδίδουν ότι δεν είναι πια κυβέρνηση αυτό. Είναι ένας εντολέας των προσταγών της Τρόικας. Μιλάτε για τις δηλώσεις Ρουπακιώτη. Οι δηλώσεις Ρουπακιώτη ήταν χαρακτηριστικές. Λέει, δεν το έγραψα εγώ. Άλλοι το γράψανε. Που σημαίνει αυτό που ξέρουμε, ότι καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε. Η Τρόικα ζητάει, η δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή λέει συνεχώς ναι. Και για να σχολιάσω και το άλλο, για να μην το ξεπεράσουμε. Το κείμενο, αυτό που λέει η πρωτοσέλιδο. Για την ανακεφαλαιοποίηση. Ναι, όχι, αυτό που λέει η Αυγή, για να μην τα αφήσουμε. Για τα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ναι, και επειδή έγινε η συζήτηση, που είναι η πόρτα κτλ. Αυτό είναι το νέο, το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο. Στήριξε ό,τι θέλετε, πέστε ότι είναι τα κοινοτικά κονδύλια. Ναι. Όντως, αυτά εντάσσονται μέσα σε ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όντως, υπάρχει μια διάθεση από την πλευρά του Συμβουλίου για περικοπές. Όντως. Ποια είναι τα προβλήματα εδώ που έχουν σχέση με τη δική μας τάση, με τη δική μας διεκδίκηση, με την δική μας ειδική θέση? Πρώτον, ότι σε αυτά στηρίζουμε ένα μεγάλο κομμάτι των σχεδίων για ανάπτυξη. Αν αυτά είναι όντως τόσο περιορισμένα και είναι, τότε τα υπόλοιπα περί ανάπτυξης είναι συζητήσιμα αν μπορούν να πραγματοποιηθούν πέρα από όλα αυτά. Δεύτερο, είχε ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση να υπάρξει μια ιδιαίτερη, ας το πούμε, προστασία σε χώρες που βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση δύσκολη. Και φαίνεται ότι δεν υλοποιείται αυτό το αίτημά της ή αυτή η διεκδίκησή της. Και το τρίτο, που θα το βρούμε μπροστά μας, ίσως σήμερα δεν είναι απόλυτα ορατό, ξέρετε κύριε Μάλι, ότι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ακόμα και αυτά τα κονδύλια, τα οποία είναι κονδύλια συνοχής, δηλαδή να βελτιώνουν ή να κλείνουν τις ανισοτιμίες, θα τα εντάξουν στη μακροοικονομική ερασιμότητα, που σημαίνει. Θα τα εντάξουν σε λογικές μνημονίου.
Λέω από την πλευρά της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλαίσιο που δεν προϊονίζεται ότι οι υποσχέσεις ή και οι εξαγγελίες περί ανάπτυξης που στηρίζεται εδώ μπορούν να υλοποιηθούν. Γι' αυτό ακριβώς έγινε αυτός ο χαρακτηρισμός. Κύριε Οικονόμου, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για τη στήριξη της κυβέρνησης από τη Δημοκρατική Αριστερά, πόσους βουλευτές διαθέτει αυτή η κυβέρνηση? Αυτή η κυβέρνηση διαθέτει την ψήφο εμπιστοσύνης που πήρε με την ψήφιση του προϋπολογισμού 167. Την ψήφο του προϋπολογισμού ή την ψήφο των μέτρων? Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός είναι ο κορυφαίος νόμος του κράτους ανά έτος. Συμπυκνώνει την φιλοσοφία και την δομή, τη δημοσιονομική της πολιτικής της κυβέρνησης για τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά, και όποιος ψηφίζει τον προϋπολογισμό στηρίζει και την κυβέρνηση που τον φέρνει. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, η κυβέρνηση διαθέτει 167 ψήφους. Και γιατί στήριξαν οι 153 τα μέτρα, εκ των οποίων οι δύο βέβαια δεν στήριξαν ούτε τον προϋπολογισμό? Δηλαδή, θέλω να πω στην ουσία του ερωτήματος, υπάρχει αυτό το πολιτικό θέμα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τέλος πάντων η κυβέρνηση έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι από τη στήριξή της και γύρεται ένα μείζο πολιτικό θέμα, ας πούμε, τώρα? Εντάξει, δεν θέλω να απαντήσω τι λέει κάθε κόμμα, γιατί ξέρετε, το κάθε κόμμα μπορεί πολλά να ονειρεύεται και πολλά να τα υπολογίζει όπως είναι τα συμφέροντά του. Οι αιτιάσεις τώρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως δεν είναι κάθε κόμμα, εντάξει. Δηλαδή, το κάθε κόμμα. Δεν έχει σημασία. Σύμφωνοι, αλλά μια κριτική που ασκείται από την αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορείτε να λέτε. Και εμείς μεγάλη κριτική κάνουμε, ξέρετε. Δεν με νοιάζει, κάνουμε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η Δημοκρατική Αριστερά κάνει μεγάλη κριτική και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα για τη στάση και τη θέση που παίρνει. Αλλά όμως πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση συνεργασίας, είναι κυβέρνηση τριών κομμάτων. Και είναι φανερό και λογικό ότι, επειδή είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο να έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας στη χώρα μας και όχι ειδικού σκοπού, δεν είναι κυβέρνηση τριών μηνών ή τεσσάρων μηνών, είναι μια κυβέρνηση τετραετίας. Αυτά τα γεγονότα να δημιουργούν αμηχανία και προβληματισμό και να μην μπορούν να τα εξηγήσουν με τον κλασικό τρόπο ανάλυσης τα κόμματα. Και υπό αυτή την έννοια να τους φαίνεται περίεργο ότι ένα μέρος της κυβέρνησης, δηλαδή ένα κόμμα που στηρίζει μια κυβέρνηση, μπορεί να καταθέτει και τη δικιά του άποψη, να βάζει τις δικές του ενστάσεις, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι συνολικά έρει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ακόμα και σε κορυφαία ζητήματα, όπως είναι, ας πούμε, η ψήφιση μέτρων από τα οποία εξαρτάται η επόμενη δόση προς την Ελλάδα, η οποία, ας πούμε. Και εσείς, νομίζω, με δηλώσεις, γιατί πει ότι από αυτήν εξαρτάται λίγο πολύ το οικονομικό και όχι μόνο μέλλον της χώρας. Η Δημοκρατική Αριστερά συμμετείχε από τον Ιούνιο του 2012 και στηρίζει αυτή την κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι μια κυβέρνηση η οποία καλείται να διαχειριστεί καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες για τη χώρα μας και να πάρει πολύ σκληρές αποφάσεις, τις οποίες δεν τις αναλογούν. Ειδικά για το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, γνωρίζετε ότι δεν έχει ψηφίσει τίποτα και κανένα μέτρο από αυτά τα οποία έρχεται να διαχειριστεί σήμερα αυτή η κυβέρνηση, αλλά με έναν τρόπο αποκλειστικά μονοδιάστατο, με την έννοια ότι αν δεν έδινε σάκα και οστά σε αυτά τα 11,5 δισεκατομμύρια που ήταν, τα οποία διαμορφώθηκαν. Να σας κάνω ευθέως το ερώτημα, κύριε. Τα μέτρα, τα δημοσιονομικά. Αυτή η κυβέρνηση έπρεπε να έχει το σκληρό καθήκον να δώσει υπόσταση σε αυτά τα μέτρα. Το έκανε με πολύ μεγάλες διαπραγματεύσεις και δύσκολες διαπραγματεύσεις και συζητήσεις τριών μηνών. Και θέλω να τονίσω ότι γίνανε αυτές οι διαπραγματεύσεις πέρα και έξω από ό,τι λέει ο καθένας. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν ευχάριστο και ήταν, θα έλεγα, πολύ δυσάρεστο για πάρα πολλούς. Έπρεπε η Δημοκρατική Αριστερά να ψηφίσει τα μέτρα και υπάρχει θέμα με τον κύριο Ρουπακιώτη? Η Δημοκρατική Αριστερά κράτησε τη στάση του παρόν, διότι έχει την μεγάλη ένσταση για τα θέματα τα εργασιακά, όπως γνωρίζετε. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, η Δημοκρατική Αριστερά στηρίζει και συμμετέχει στην κυβέρνηση συνεργασίας. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει μια καθαρή, ξεκάθαρη, θα έλεγα, θέση και στρατηγική σε σχέση με το πώς πρέπει να ξεπεραστεί η κρίση μέσα από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό, περπατώντας σε αυτόν τον δρόμο και όχι σε άλλο δρόμο του εθνικού νομίσματος. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, η Δημοκρατική Αριστερά, η στρατηγική της είναι, γιατί η Δημοκρατική Αριστερά είναι ξεκάθαρη στρατηγική και οι αποφάσεις. Από εκεί και μετά, το κάθε στέλεχος έχει τη δικιά του προσέγγιση. Υπάρχει θέμα με τη συμμετοχή του κ. Ρουπακιώτη της κυβέρνησης, κατά την άποψή σας? Κατά την άποψή μου, όπως είναι γνωστό, η Δημοκρατική Αριστερά δεν έχει άρει την εμπιστοσύνη σε κανένα στέλεχος που έχει προτείνει στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη.
Δηλαδή, βλέπετε ως βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς ένα στέλεχος το οποίο στηρίζει το κόμμα να βγαίνει να λέει: εγώ τέλος πάντων υπέγραψα πράγματα τα οποία μου έφεραν. Υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι δεν διατυπώθηκε όπως σωστά πρέπει να έχει διατυπωθεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει υπουργός πολιτικός εν γέννη που να υπογράφει ότι του φέρουν. Και αν το κάνει. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Μάλιστα. Ο κύριος Μπακιώτης πάντως το είπε ευθέως. Δηλαδή. Εν τη ρήμη του λόγου, θα έλεγα. Ναι. Δεν είναι πάντως άνθρωπος που λέει εν τη ρήμη του λόγου πράγματα. Δηλαδή, δεν μας έχει συνηθίσει έτσι σε ενθερμό δηλώσεις. Και είναι κάτι το οποίο το υποστήριξε και την επόμενη μέρα. Γι' αυτό λέω. Εάν το έχει κάνει αυτό το οποίο λέτε, μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην κυβέρνηση ένας τέτοιος υπουργός. Σας ξαναλέω ότι κατά τη δικιά μου άποψη και είναι η προσωπική μου θέση, δεν μπορεί να υπάρχει υπουργός, πολιτικός εν γέννη, που να υπογράφει ότι του φέρνουνε. Κύριε Τινόπουλε. Εγώ νομίζω σας είπα τη θέση μου. Καταρχήν το επαναλαμβάνω. Και είμαι και σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί συνδέομαι και φιλικά με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αλλά καταρχήν δεν είναι εκλεγμένος. Δεύτερον, εάν διαφωνείς, παραιτήσε. Έτσι δεν είναι. Εάν διαφωνείς, παραιτήσε. Δηλαδή, άμα σου έφεραν κάτι και δεν συμφωνούσες και το υπέγραψες, ή παραιτήσε, ή το υπογράφεις και το αποδέχεσαι. Τώρα από εκεί και πέρα να λες ότι το υπέγραψα, αλλά δεν συμφωνούσα, και να κάνεις και όλο αυτό το θόρυβο. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά δεν θέλω να πω τώρα τίποτα περισσότερο. Υπάρχει θέμα με έναν ευρύτερο σχηματισμό, με τη δομή, τη λειτουργία της ίδιας κυβέρνησης, με τη συμμετοχή του κυρίου Βενιζέλου, του κυρίου Κουβέλη στην κυβέρνηση, με άλλα στελέχη της ΔΗΜΑ. Αντιλαμβάνομαι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Και εγώ θέσα τα ίδια ερωτήματα θα έκανα. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτή η κυβέρνηση, καταρχήν ακούω τον ΣΥΡΙΖΑ. Και λένε κάτι απίθανα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν αλλοιώσει και τους αριθμούς. Λένε ότι αυτή η κυβέρνηση λέει δεν έχει την πλειοψηφία γιατί έχει 151 βουλευτές, όταν τον προϋπολογισμό τον έχουν ψηφίσει 167. Είναι εκτός τόπου και χρόνου οι άνθρωποι. Και θέλω να σας πω ότι από τη μεταπολίτευση και μετά, δεν νομίζω εκτός από τις πρώτες κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974, 1975, 1976, αν υπήρχε άλλη ελληνική κυβέρνηση που εξασφάλισε σε προϋπολογισμό 167 ψήφους. Δεν είχε και έρχονται και μας λένε δεν τώρα ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν είχε το χαρακτήρα ψηφοεμπιστοσύνης η ψηφοφορία για τα μέτρα. Μα με συγχωρείτε. Ψηφοφορία για τα μέτρα. Κύριε Μάλη. Επειδή ζούμε και σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και τέλος πάντων υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Τώρα, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους γνωρίζουν κιόλας οι άνθρωποι. Λοιπόν, η ψήφος εμπιστοσύνης είναι δια του προϋπολογισμού στην κοινοβουλευτική δημοκρατία της Ελλάδας και σε άλλες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, νομίζω σε όλες. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αν πια τόσο πολλοί αιτιώνται και πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει την η εμπιστοσύνη της Βουλής, τότε κύριε Χουντή, γιατί δεν καταθέτετε πρόταση μορφής. Μην με κοιτάτε, δεν είπα γιατί τέτοιο δε πράγμα. Δεν καταθέτετε πρόταση μορφής. Δεν είπα τέτοιο λοιπόν, πράγμα εγώ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει, ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μια οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 151 βουλευτών, καθαθέστε πρόταση μορφής. Εμπειρότερος και ικανότερος δημοσιογράφος από εμένα, ο κύριος Δινόπουλος, σας έθεσε το ερώτημα. Ναι, αλλά λέει πράγματα που δεν είπα και δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη 151 βουλευτών. Εγώ ξέρω ότι όταν. Ακούστε κύριε Χουντή και τελειώνω για να σα ακούσω να μιλάει ένα πάνω στον άλλον. Δεν τελειώνετε λοιπόν, με αυτή θέλω τη λοιπόν ποτέ. Να σα πω κύριε Χουντή μου ναι. ότι εγώ ξέρω ότι σε όλο τον κόσμο. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο τις αποδέχεστε. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όταν υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση και βλέπει μια κυβέρνηση την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτηρίζει ετοιμόρροπη και τη λέει ότι έχει 151 βουλευτές στους 300. Αυτό το οποίο κάνει, καταθέτει πρόταση μορφής για να πέσει η κυβέρνηση. Γιατί λοιπόν δεν το κάνετε. Λοιπόν, εντάξει, μη φωνάζετε. Πρωί Κυριακής εγώ δεν μπορώ να ακούω τέτοιες φωνές και ο κόσμος δεν μπορεί να ακούει τέτοιες φωνές. Τώρα το τι ακούει ο κόσμος, αφήστε να το κρίνουν οι τηλεθεατές του Sky. Εδώ για εσάς το αποδέχομαι και λοιπόν σας ρωτάω και απαντήστε μας. Ναι, αφήστε όμως να σας απαντήσω, μην συνεχίζετε αυτό το. Δεν θα μου πείτε εσείς πώς θα μιλάω. Όχι, δεν σας είπα, μην συνεχίζετε να με διακόπτετε. Όχι, να μιλάτε. Σας διέκοψα με ευλαβικά σας ακούμε. Ακούστε. Αυτό που είπε ο κύριος Ντινόπουλος και που λέει, δεν το είπαμε ποτέ, διότι οι αριθμοί δεν δείχνουν τέτοιο πράγμα. Δεν είπαμε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν είπαμε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη της Βουλής. Αριθμητικά, στον προϋπολογισμό ή και στα μέτρα, το 150 με 153, 167 το εξασφάλισε. Το πρώτο που λέμε εμείς είναι ότι η κυβέρνηση που αποτελείται από τρία κόμματα, στηρίζεται από τρία κόμματα και που αθρηστικά ξεκίνησαν με έναν αριθμό 179, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε να συζητείτε αν μπορεί να πάρει την πλειοψηφία, οριακά ήταν 153 κτλ. Δεύτερο, ακολουθεί ως πολιτικό φαινόμενο,
σε σχέση με τη στήριξη της Βουλής, θυμόσαστε και την κυβέρνηση Παπανδρέου. Συνεχώς με τις αποφάσεις που έπαιρνε, δεν ξέρω και τι άλλες πολιτικές διεργασίες, που δείχνει, να το πω ως πολιτικό συμπέρασμα, ως εκτίμηση, ότι αυτές οι πολιτικές του μνημονίου, που είναι όλο και πιο οδυνηρές για τον ελληνικό λαό, δημιουργούν πρόβλημα, αν μπορεί μια τέτοια κυβέρνηση να συνεχίσει να υλοποιεί τέτοιες πολιτικές. Δείγμα αντιδράσεων ήταν και η συνδυσιακή ή ο, δεν ξέρω ποια άλλη κίνηση που έκαναν οι βουλευτές. Διεγράφησαν βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, την κοινοβουλευτική ομάδα. Διεγράφησαν βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Έχει κοινοβουλευτικά προβλήματα η Δημάρ. Επομένως, έχεις ένα πράγμα το οποίο δεν στηρίζει. Η Δημοκρατική Αριστερά, μας λέει ο κύριος Οικονόμου, στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Μισό λεπτό, λέω στο κοινοβουλευτικό. Λέω στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ναι. Και απαντώ τι σημαίνει ότι φιλορροεί έναντι μιας αρχικής πλειοψηφίας αυτού του μεγέθους. Δεν λέω ότι δεν έχει. Το δεύτερο είναι το πολιτικό ερώτημα. Αλλά το πολιτικό ερώτημα γιατί στηρίζουν η Δημάρ ή άλλοι αυτή την κυβέρνηση θα το απαντήσουν αυτοί και το απαντούν έναντι των εξελίξεων που έχουν. Αυτό που είπαμε εμείς είναι ότι αν συνεχιστεί αυτό το έργο, αν συνεχιστεί αυτή η κυβερνητική πολιτική, η οποία είδαμε από πού υπαγορεύεται, τι ποιο είναι τα χαρακτηριστικά, αυτό δεν πρέπει να σταθεί, διότι είναι καταστροφικό. Δεν είναι καλό για τη χώρα, για να μην σηκώνω κι εγώ τους τόνους, και επομένως θα πρέπει να υπάρξει και αλλαγή πολιτικής και αλλαγή κυβερνήσεως. Αυτό πώς γίνεται? Με εκλογές. Ποια διαδικασία θα ακολουθήσεις και το ζητάς εσύ, και πώς οι εξελίξεις θα το οδηγήσουν εκεί, είναι μέσα στα θέματα που τα γνωρίζουμε, που τα γνωρίζουμε στην κοινοβουλευτική και στη δημοκρατική ζωή. Εφόσον μια κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί, πάει σε μια πολιτική που επιδεινώνει την κατάσταση του κόσμου, όπως ξέρετε, αυτό κάποια στιγμή θα οδηγήσει. Άρα η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τόπου. Ακολουθεί μια καταστροφική πολιτική. Ναι, εσείς τα λέγατε ότι θα πρέπει να αλλάξει και από αύριο κιόλας αυτή η κυβέρνηση. Αν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση για τη δόση, για τη διαχείριση του χρέους. Εντάξει, αυτή η δόση, η συζήτηση για τη δόση. Όχι, λέω πριν τελειώσει αυτή η συζήτηση. Εντάξει, τώρα είναι θέμα ημερών ή είναι θέμα πολιτικής εκτίμησης ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί, δεν πρέπει να σταθεί παραπάνω γιατί θα συνεχίσει. Επειδή έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για το πώς θα αντιμετωπιστεί το χρέος της Ελλάδας. Λέω ότι πρέπει να κλείσει αυτή η συζήτηση, να τακτοποιηθεί το χρέος ή αύριο κιόλας πρέπει να σταματήσει αυτή η καταστροφική πολιτική με εκλογές. Πότε τις θέλετε τις εκλογές, αυτό εγώ προσπαθώ να ρωτήσω. Αν είναι δυνατόν το συντομότερο δυνατόν να αλλάξουν πολιτικές. Μπορώ να πάρω το λόγο. Και να σας πω. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο να κάνουμε τρεις εκλογές, αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, κύριε Μάλλη. Να γίνει αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε εκλογές τώρα. Τι θα λένε οι ξένοι ότι οι Έλληνες μέσα σε ένα χρόνο κάναν τρεις εκλογές και δεν μπορούν να έχουν κυβέρνηση. Τη δόση να την πάρουμε, τη συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τα πάρουμε. Έχω αδικήσει τον κύριο Οικονόμου. Ναι, κύριο Οικονόμου. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, καταρχάς τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το γνωρίζουμε από τα χείλη του επικεφαλής του κόμματος της παρατάξεως, του κύριου Τσίπρα, ζητάει εκλογές εδώ και τώρα. Θεωρώ ότι από τα τέσσερα χρόνια εκλογές, κάθε τέσσερα χρόνια εκλογές, να πάμε στους κάθε τέσσερις μήνες εκλογές, δεν είναι σόφρον για τον τόπο πρώτα απ' όλα. Και δεν είναι λογικό, βλέποντας τα προβλήματα που έχει μπροστά η πατρίδα. Νομίζω το πιο κρίσιμο είναι αυτή τη στιγμή. Και αυτό έχετε η Δημοκρατική Αριστερά να δώσει τη δικιά της απάντηση και τη δικιά της πρόταση. Είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να πάρουμε τα 44 δισεκατομμύρια που είναι όλες οι δόσεις για το, και όλο το υπόλοιπο των υποχρεώσεων, να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους οι δανειστές μας έναντι της χώρας. Είναι 44 δις και είναι υποχρεώσεις τους. Δεύτερον, να ξεκινήσει η αναπτυξιακή διεργασία για τη χώρα. Να μπούμε σε μια ανάταση για την οικονομία, γι' αυτό, για να πάρει ανάσα η αγορά. Με αυτά τα 44 δισεκατομμύρια θα υπάρξουν χρήματα που θα πέσουν και στην αγορά. Με τα 44 δισεκατομμύρια. Και τρίτον, να αρχίσουν οι μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν έχουμε περιθώριο, δεν έχουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο να καθόμαστε να κοιτάμε αυτά τα χάλια τα οποία και την πορεία η οποία οδήγησε σε αυτά τα χάλια τη χώρα. Δηλαδή, μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα, μεταρρυθμίσεις στο αναπτυξιακό μοντέλο και μεταρρυθμίσεις στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν δεν τα κάνουμε αυτά τώρα, και όταν λέω τώρα, δηλαδή οι επόμενες κινήσεις κυβέρνησης να είναι σε αυτή την προοπτική και σε αυτόν τον δρόμο, έχει χαθεί πραγματικά το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι συνισταμένοι δυνάμεων οι οποίες πιστεύουν ότι μέσα από τον ευρωπαϊκό δρόμο και μέσα από το ευρώ μπορεί να γίνει η ανόρθωση της οικονομίας και της κοινωνίας, να δώσουν όλοι τον αγώνα τους, όλοι να συντείνουν πάνω σε αυτή την πορεία, και πιστεύω ότι εκεί θα κριθεί η κυβέρνηση στους επόμενους μήνες. Το να κάνουμε εκλογές τώρα
πέρα από το χάσιμο χρόνο και πέρα από τη μη σοβαρή εικόνα που θα δώσουμε, δεν θα δώσουν και κάτι διαφορετικό σε σχέση με ποιο. Το ότι η κοινή γνώμη, όπως καταγράφεται και στις μετρήσεις όπως βλέπετε, δεν έχει πει αυτή τη στιγμή ότι αυτές οι απαντήσεις που έδωσε πριν από λίγους μήνες, 4 μήνες σας λέω, ούτε 5, στις εκλογές έχει διαφοροποιηθεί ο λαός. Μέσω της εκλογής, μέσω της ψηφοφορίας, έδωσε τις εντολές του και τα μηνύματά του και στις πολιτικές δυνάμεις και στα πρόσωπα. Δεν βλέπουμε κάτι διαφοροποιημένο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει δουλειά και τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις επόμενες, όπως είπε ο κύριος Οικονόμου, με τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Και θέλω να επαναφέρω και το ερώτημα του κυρίου Ντινόπουλου. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι είναι καταστροφική αυτή η πολιτική και ότι φιλορροεί η κυβέρνηση, γιατί δεν καταθέτει πρόταση μορφής? Δεν μας το απαντήσατε τόσο αυτό προηγουμένως. Είναι αυτό το ερώτημα. Τόσο σοβαρό είναι. Στον κοινοβουλευτισμό είναι κορυφαία διαδικασία, κύριε Κουντή, πάντως. Εντάξει. Στον κοινοβουλευτισμό, αν πιστεύετε σε αυτά τα συστήματα, είναι κορυφαίο λεγόμενο. Καλά. Αυτά τώρα είναι μεταμόπιση του προβλήματος. Εσείς συμφωνείτε με τις διαδηλώσεις που γίνανε εναντίον του Γερμανού προξένου στη Θεσσαλονίκη? Ανοίγεται πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Επειδή τον κοινοβουλευτισμό τον θεωρείτε έτσι λιγάκι άλλο πράγμα. Να πάμε στην κοινωνία την ίδια να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτά που γίνανε. Αυτό που κολλάει τώρα. Όχι, μα τι είναι αυτό τώρα. Επειδή λέτε ότι είσαστε στην κοινωνία μα, μέσα. Αυτό τώρα. Για πείτε μας λοιπόν, συμφωνείτε με αυτά που γίνανε στη Θεσσαλονίκη? Να μας πείτε. Τώρα πάνω στις διαφημίσεις μου ανοίγετε τέτοιο κεφάλαιο. Εσείς που έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από μένα τώρα πάνω στις διαφημίσεις το κοινοβουλευτισμό μας έγκαιτε ότι γίνεται στην κοινωνία. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν αυτά που γίνεται στην κοινωνία. Πριν προχωρήσουμε τη συζήτηση για τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας σε πολιτικό και σε οικονομικό βεβαίως επίπεδο, να δούμε το ρεπορτάζ της Χρύσας Τσίχλη που μας μιλάει ακριβώς για αυτές τις προκλήσεις των επόμενων ημερών. Εβδομάδα σκληρών διαπραγματεύσεων και κρίσιμων αποφάσεων αυτή που έρχεται για τους ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Η αυλαία ανοίγει με το έκτακτο Eurogroup της Τρίτης, το οποίο είναι αφιερωμένο στο ελληνικό ζήτημα. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, έχοντας στα χέρια τους την τελική έκθεση της Τρόικα, θα συζητήσουν για την κάλυψη των ελληνικών χρηματοδοτικών αναγκών και θα αναζητήσουν ένα συμβιβασμό με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσον αφορά στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ζητώντας πραγματικές και όχι επιπόλαιες λύσεις, το Ταμείο προτάσει την ανάγκη για νέο κούρεμα του χρέους, κάτι που δεν θέλουν ούτε να ακούν οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Παραμένει ακόμα ως στόχος, αλλά υπάρχει μια μικρή μέχρι και μεγάλη πιθανότητα να μετακινήσουμε το ορόσημο από το 2020 στο 2022. As far as the IMF is concerned, is that the Greek debt... Όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ελληνικό χρέος πρέπει να είναι βιώσιμο. Κατά τη γνώμη μας, το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα είναι χρέος 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις. Παράλληλα, από τις αρχές της εβδομάδας ξεκινάει η διαδικασία έγκρισης για την αποδέσμευση της ελληνικής δόσης από τα Εθνικά Κοινοβούλια 7 κρατών, ανάμεσά τους και το Γερμανικό. Στις 26 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει κατά πάσα πιθανότητα νέο Eurogroup, όπου αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για την εκταμείευση της δόσης. Και αν η συμφωνία για το ελληνικό πακέτο φαίνεται δύσκολη, η διαπραγμάτευση για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, που θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής στις 22 και 23 Νοεμβρίου, μπορεί να εξελιχθεί στη μητέρα των μαχών για τους Ευρωπαίους εταίρους. Με την ύφεση να χτυπά πλέον την πόρτα και των ισχυρών της Ευρώπης, οι τελευταίοι, που είναι και οι βασικοί χρηματοδότες, ζητούν μηδενικές αυξήσεις στον προϋπολογισμό της επταετίας. Υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Λιτότητας είναι οι Σουηδοί, οι Ολλανδοί, οι Δανείοι και οι Βρετανοί, οι οποίοι μάλιστα απειλούν με βέτο. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες του Νότου, που βλέπουν στα ευρωπαϊκά κονδύλια το βασικό μοχλό ανάπτυξης, και τα νεοεισελθέντα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Στο ίδιο στρατόπεδο αναγκαστικά και η Γερμανία, που θεωρεί ότι το ενδεχόμενο μείωσης των κοινοτικών πόρων θα δυσκολέψει τις προσπάθειές της για την επίλυση της κρίσης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν να κλείσουν τη σύνοδο με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Συμβιβαστικές λύσεις μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχουν ούτε για τον οικονομικό απολογισμό του 2012, ούτε για τον προϋπολογισμό του 2013, εξέλιξη που ανεβάζει ακόμα περισσότερο την ένταση στην Ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, παίρνω σκητάλη από αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ, Παύλα, ημερολόγιο εξελίξεων της Χρύσας Τσίχλη. Να αρχίσω με εσάς, κύριε Χουντή, γιατί θέλω να σας ρωτήσω μέσα σε αυτό το κλίμα που μας περιέγραψε η Χρύσα, με τις διαμάχες μέσα στην Ευρώπη και αυτές τις πολιτικές λιτότητες που κυριαρχούν, εάν υπάρχει εναλλακτική λύση
Και θέλω να επαναλάβω αυτό που λέγαμε και στις διαφημίσεις. Να μην νομίζει ο κόσμος που άλλα συζητάμε στις διαφημίσεις και άλλα λέμε μπροστά στις κάμερες. Εάν μπορεί να υπάρξει πιστική απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ στο συνταξιούχο που μας λέει το μισθωτό, ότι υπάρχει δρόμος εκτός μνημονίου, εκτός μέτρων και επαναφορά μισθών, συντάξεων στο επίπεδο που ήταν το 2008. Με το που βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και γίνουν εκλογές και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως παράδεισος. Θα συμφωνήσω, κύριε Μάλλη, ότι το ρεπορτάζ ήταν πολύ εύστοχο. Έθεσε τα βασικότερα ερωτήματα που απαντούν ως ένα βαθμό και στη συζήτηση που κάνουμε εδώ. Πρώτο ερώτημα. Ακόμα και με αυτές τις πολιτικές του μνημονίου, που ακόμα η περιγραφή του δεν έχει ολοκληρωθεί, ναι, γιατί είμαστε στον αέρα σε σχέση με το τι επιπρόσθετα ζήτησε το Eurogroup, τι επιπρόσθετα ζητάει η Τρόικα, τα οποία αλλάζουν και τα δεδομένα αυτά του μνημονίου. Το ερώτημα είναι, ας πούμε ότι το εφαρμόζουμε. Ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, δεν λέει τίποτα, είναι όλοι καλά, συμφωνούμε, υπογράφουμε ό,τι μας φέρουν και ούτω καθεξής, για να πω λίγο το δεύτερο. Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα του επιδιωκόμενου το λέει η κυρία Λαγκάρτ, όχι η κυρία Λαγκάρτ και άλλοι, ότι με τούτα δεν βγαίνουν, και μετά, τα νούμερα, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν γίνεται βιώσιμο. Βέβαια, από πότε είναι βιώσιμο ένα χρέος στην καλύτερη περίπτωση της τάξης του 120% είναι να το εξηγήσουν ή της οικονομικής θεωρίας. Εδώ τα είδαμε τα αποτελέσματα. Ένα το κρατούμενο αυτό. Επομένως, οι λύσεις αυτές που ακολουθούνται, και όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, δηλαδή με πολιτικές λιτότητας που φέρουν ύφεση, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του χρέους. Άρα, η πρόταση, γιατί πάω κατευθείαν, η οποία δεν συζητείται πια μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ως μια υπερβολή, μια αντιπολιτευτική. Ναι, ναι. Ότι αν δεν υπάρξει μια πανευρωπαϊκή ή και στο ελληνικό επίπεδο πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση του χρέους με διαφορετικό τρόπο, που σημαίνει, και θα το πω, διότι δεν το λέει μόνο ΣΥΡΙΖΑ πια, ναι, ναι, ακόμα και σύμβουλοι και άλλοι Γερμανοί κτλ. Ένα μέρος του χρέους, αν όχι όλο, πρέπει να διαγραφεί και όχι μόνο για την Ελλάδα. Και ο όποιος δανεισμός από εκεί και πέρα είναι αναγκαίος, μέσα στη λειτουργία είναι ο δανεισμός, να γίνεται με διαφορετικούς όρους, με όρους και ρήτρες ανάπτυξης, όχι για να σε δανείσω, κόψε τους μισθούς, κόψε τις συντάξεις, κόψε, ναι, τα επιδόματα, κόψε εκείνο, κόψε τ' άλλο, κόψε τ' άλλο, αλλά με όρους διαφορετικούς, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και πράγματι να μπουν όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες τις χώρες σε μια πολιτική ανάπτυξη και να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, μέσα από την αντίδραση των ευρωπαϊκών λαών να αλλάξουν και ευρωπαϊκές πολιτικές. Απαντώ. Το δεύτερο είναι, και απαντώ ίσως εν μέρη και στα ερωτήματα που έθεσε, ναι, ο κ. Δινόπουλος στη σοβαρή του εκδοχή. Όταν μια πολιτική βλέπεις ότι δεν περπατάει και δεν την κρίνει σωστή, ναι, ναι, θες να την ανατρέψεις, θες να την σταματήσεις, ναι, ναι, θες να την αλλάξεις, θες να γίνει κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι. Εδώ οι δρόμοι. Είναι ένας ο δημοκρατικός δρόμος. Είτε μέσα από τις κινητοποίησεις και τους αγώνες που γίνονται. Και πρέπει να σημειώσω ότι αυτή τη βδομάδα είχαμε πανευρωπαϊκούς αγώνες κατά της πολιτικής λιτότητας. Είτε ζητώντας να λειτουργήσουν οι δημοκρατικές διαδικασίες με πολιτικές εκλογές, να υπάρξει ένας άλλος σχεδιασμός. Δημοκρατική διαδικασία δεν είναι και η πρόταση μορφής που είπε. Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία και από τα άλλα κόμματα λένε, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, φοβάται να καταθέσει πρόταση μορφής, γιατί θα συσπυρώσει την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν το αρνούμε. Είναι έτσι, κοινοβουλευτική διαδικασία έτσι είναι. Ναι. Όταν κάτι δεν σου λένε. Αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αν το καταθέσεις αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση εκτός πια, αν έχουν φτάσει έτσι τα πράγματα, από τις κινητοποίησεις, από τις διαφοροποίησεις ενδεχομένως στους χώρους. Που προκύψει κάποια εκπλήξη. Ναι, γιατί, ναι, αλλιώς ζητάς, κάνεις πρόταση μορφής, άλλωστε και η ψήφιση του προϋπολογισμού, που ψηφίστηκε με αυτό, έχει το χαρακτήρα εμπιστοσύνης, ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα κτλ. Επομένως, πολιτικά δίνεις ένα μήνυμα ότι αυτή. Εσύ δεν θέλεις να συνεχιστεί αυτή η πολιτική γιατί δεν ωφελεί και ζητάς να την αλλάξεις αυτή την πολιτική, επομένως να αλλάξει και η κυβέρνηση η οποία την εφαρμόζει. Είναι αυτός ο εναλλακτικός δρόμος που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια ρεαλιστική προσέγγιση. Ακούστε, επειδή μίλησε και για σοβαρότητα ο κύριος Χουντής, τώρα η σοβαρότητα του ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται από αυτά που λένε τη μία μέρα και από αυτά που λένε την άλλη. Μέχρι προχθές λέγανε ότι η κυβέρνηση είναι τιμόρροπη. Τώρα ακούσαμε από τον κύριο Χουντή, που πράγματι εκπροσωπεί σόφρονες φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση έχει μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα λοιπόν αναιρούνται μεταξύ τους. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι, επειδή μιλάμε πάντοτε περί σοβαρότητος και το ανέφερε ο κύριος Χουντής και έχει δίκιο σε αυτό, διότι σοβαρά πρέπει να αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή κατάσταση. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι γίνεται αυτό που ενστερνίζεται και ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε εκλογές το Δεκέμβριο. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως δεν πρόκειται να πάρουμε τα 44 δις. Έτσι δεν είναι. Αν προκηρυχθούν εκλογές, άμεσα δεν τις στέλνουν τις εκλογές. Σήμερα δηλαδή να προκηρυχθούν. Λοιπόν, θα πάρουμε ποτέ τη δόση, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Επειδή μιλάμε για σοβαρότητα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι, φανταστείτε την εικόνα που θα εκπέμψει η χώρα μας στο εξωτερικό, να είναι μια χώρα που μέσα σε 5 μήνες έχει κάνει 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Όλα αυτά είναι οι σοβαρές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτη σοβαρή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δια του αρχηγού του. Θυμάστε, το είπε και στο CNN, ότι να υπάρξει ένα νέο σχέδιο Marshall.
Βεβαίως ως αριστερά το ανακάλυψαν αργά το σχέδιο Μάρσαλ, διότι όταν είχε εφαρμοστεί προ πολλών ετών, τότε το καταγγέλαν. Είναι και αυτό ένα δείγμα της χρεοκοπίας της ιδεολογίας τους. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, αυτό το σχέδιο Μάρσαλ πώς θα γίνει? Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε τους μάγκες, θα λέμε δεν χρωστάμε τίποτα, αλλά θέλουμε να μας φέρετε τα λεφτά για να μπορέσουμε εμείς να τα αξιοποιήσουμε όπως εμείς νομίζουμε. Mm-hmm. Το άλλο βεβαίως που προκύπτει από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Μπορούν να μας αναφέρουν μία αποκρατικοποίηση, γιατί ξέρετε, οι αποκρατικοποίησεις δεν έχουν μόνο ταμιακό χαρακτήρα, είναι και τι μήνυμα στέλνουν στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού στον κόσμο, ότι η Ελλάδα κάνει μεταρρυθμίσεις. Αν τους ρωτήσετε να σας πούνε, είτε τον κύριο Χουντή, είτε τέλος πάντων άλλους εκπροσώπους της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, πείτε μας μία αποκρατικοποίηση με την οποία να συμφωνείτε. Δεν συμφωνούν με καμία. Προχθές εδώ πέρα, εδώ στο φιλόξενο στούντιο του Sky, είναι εναντίον και της επένδυσης της Κόσκο. Είναι εναντίον και αυτής της επένδυσης. Αν δεν τους πείτε πώς θα πάρει μπροστά η οικονομία, μιλάμε για ανάπτυξη, σε αυτό συμφωνούν. Ναι. Σας λένε μόνο μέσα από κρατικές επενδύσεις. Δηλαδή τι ευαγγελίζονται, πάλι δημόσιο χρήμα, βέβαια αυτές οι κρατικές επενδύσεις θα γίνουν με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία καταγγέλουν. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε αυτό το σενάριο, φανταστείτε κύριε Μάλι, σε όλη αυτή την 20ετία την τελευταία. Και ξέρετε, μέσα από τις κρατικές επενδύσεις αυτές, με την Ολυμπιάδα, τι λεφτά ξοδεύτηκαν, τι μίζες έπεσαν και πώς ανδρώθηκαν αυτό που λέμε η εθνική εργολάβη. Δεν τα διαχειρίστηκε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, όλα αυτά. Βεβαίως όχι. Μην καταλογίζετε ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ όχι, για όσα έγιναν. Ευαγγελίζονται κρατικές επενδύσεις για να υπάρξουν πάλι η εθνική εργολάβη. Και κλείνω, βέβαια δεν αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαστε και οι δύο δημοσιογράφοι, να κάνω και μια παρατήρηση. Διάβασα ότι κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του κυρίου Σιμίτη με τίτλο «Εκτροχιασμός». Με συγχωρείτε κύριε Μάλι. Αν είναι δυνατόν ο Σιμίτης να μιλάει για εκτροχιασμό. Δηλαδή κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο πρέπει να έχουμε και μία αίσθηση της πραγματικότητας. Βάλατε μέσα και το βιβλίο του Σιμίτη, κύριε οικονόμου. Νομίζω ότι αν και αυτή η κυβέρνηση μείνει με τη μεζούρα που θα μετράει τα μέτρα, τις δόσεις και όλη αυτή την υπόθεση μιας αριθμολαγνίας η οποία δεν έχει προοπτική και δεν έχει όραμα και δεν έχει μέλλον. Αυτό δεν γίνεται όμως και τώρα, κύριε οικονόμου. Νομίζω ότι πρέπει να φύγει από εκεί. Θα έχει την τύχη των προηγούμενων δύο κυβερνήσεων. Ειδικά την κυβέρνηση 2009-2011. Εμείς προτείνουμε να φύγει από αυτή την αδιέξοδη νοοτροπία και προσέγγιση και να μπει σε μια δημιουργική πορεία. Που λέει τι? Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στον τόπο. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, μεταρρυθμίσει το πολιτικό σύστημα. Εμείς λέμε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργού για να καταλάβει ο κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα ότι δεν θα υπάρχει μια ασυλία και το απειρόβλητο για τους πολιτικούς και τους υπουργούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν το χρήμα. Θα υπάρχουν πλέον και υπεύθυνοι και θα κάτσουν και στο ειδόλιο και στο σκαμνί. Πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, πρέπει να γίνει πιο αναλογικός. Πρέπει να αλλάξουν η λειτουργία του πολιτικού συστήματος και της Βουλής. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν προνόμια, υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες προκαλούν και δυσαρεστούν σφόδρα το λαϊκό αίσθημα. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν τώρα. Πρέπει να μπούμε στην αναθεωρητική Βουλή. Πρέπει να πάμε σε αλλαγές στο Σύνταγμα. Προσέξτε να δείτε. Αν το 13 από τον Ιούνιο και μετά έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτές τις συνταγματικές αλλαγές, πρέπει να τις προετοιμάσουμε τώρα. Πρέπει να πούν οι πολιτικές δυνάμεις πώς βλέπουν να λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να δούμε. Επειδή μιλήσατε για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, εγώ θέλω να κάνω μια πιο δημοσιογραφική ερώτηση για τη λειτουργία της κυβέρνησης και αν και εσείς θα βλέπατε θετικά μια μεγαλύτερη συμμετοχή της δημοκρατικής αριστεράς με περισσότερα στελέχη και πιο προβεβλημένα στελέχη και με βουλευτές ακόμη του κόμματος στην κυβέρνηση αφενός, αφετέρου και του ίδιου του κυρίου Κουβέλη στη θέση του Αντιπροέδρου ή δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι η δομή μιας κυβέρνησης μετά από ανασχηματισμό. Κοιτάξτε, αυτές οι αποφάσεις θα τις πάρει η Δημοκρατική Αριστερά. Εντάξει, κύριε οικονόμου, η Δημοκρατική Αριστερά θα τις πάρει. Αλλά εμείς έχουμε φωνάξει εσάς, θέλουμε την άποψή σας. Την θέση μου την έχω πει από τον Ιούνιο του 2012 ότι η Δημοκρατική Αριστερά πρέπει να μπει από την πρώτη στιγμή δυναμικά σε αυτή την υπόθεση. Για να μπορέσουμε αυτά που σας είπα τώρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Δηλαδή, θα είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης πάλι το κράτος. Πάλι οι χιλιάδες οργανισμοί οι οποίοι δεν αποδίδουν και δεν παρουσιάζουν κανένα έργο. Απασχολούν κόσμο το οποίο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μπουν και βουλευτές δημοκρατικής αριστεράς στην κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω, το είπα και από τον Ιούνιο, όταν ξεκινήσαμε, ότι πρέπει
να μπει η καλύτερη δυνατή ομάδα κάθε κόμματος. Από εκεί και μετά. Ο κύριος Κουβέλης, όμως επικεφαλής αυτής της καλύτερης ομάδας, θα είχε θέση στην κυβέρνηση. Αν αυτή την προσωπική μου άποψη, φυσικά το πιστεύω αυτό. Αλλά από εκεί και μετά όμως, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οι αποφάσεις που παίρνει το κόμμα. Σαφώς, κύριε Κουβέλη. Το οποίο το σεβόμαστε. Και δεν κάνουμε αυτά που έχω. Δεν λέω ότι δεν σέβεστε. Έχει την πίσω πλευρά του μυαλού του. Δεν λέω ότι δεν σέβεστε το κόμμα και τα όργανα του. Όχι, αλλά καθένα, αλλά εδώ σα έχουμε καλέσει να μα πείτε, να μα καταθέσετε και την προσωπική σα άποψη. Έτσι, όχι μόνο ότι. Είναι γνωστή η θέση μου. Σα λέω από την πρώτη στιγμή που σχηματίστηκε αυτή η κυβέρνηση, ναι, συνεργασία, τον Ιούνιο του 2012. Όμω, για ποιο λόγο λέμε ότι πρέπει να, τα κόμματα να μπουν δυναμικά σε αυτή την υπόθεση? Γιατί χρειάζονται σήμερα να γίνουν πολλές αλλαγές. Σήμερα, άμα μείνουμε στη λογική να μετράμε μέτρα και δόσεις και να μπαίνουμε πώς θα βγάλουμε κάθε εβδομάδα ή κάθε μέρα μια υπόθεση καταθλιπτική έτσι όπως έχει σερβιριστεί από κάποιους, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έχουμε κανένα τέλος διαφορετικό από αυτό που είχαν οι προηγούμενοι. Εγώ λοιπόν τι προτείνω και η Δημοκρατική Αριστερά ουσιαστικά. Αυτό που λέμε είναι να μπούμε τώρα στις αλλαγές. Ο κύριος Σαμαράς έχει μέγιστη ευθύνη και μέγιστη η πρόκληση, η πολιτική, ναι, για τον ίδιο, ναι, και για την κυβέρνησή του είναι τεράστια. Γιατί είναι αυτός ο πολιτικός ο οποίος μπορεί και πρέπει σήμερα, σε αυτή τη συγκυρία, να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. Τα κόμματα πρέπει να ξεκαθαρίζουν τη θέση τους πάνω σε αυτές τις προκλήσεις. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τι λένε, ότι το δικό σας κόμμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Κύριε, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Οικονόμου, λέτε ότι τα κόμματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση σας και οι αιτιάσεις που δέχεστε ακόμα και από τους άλλους δύο κυβερνητικούς εταίρους είναι ότι εσείς δεν έχετε ξεκαθαρίσει απολύτως τη θέση σας. Και μάλιστα χρησιμοποιούν και την έκφραση που είναι ενοχλητική, αλλά θα την πω, λένε μια στήριξη à la carte. Δηλαδή, μας ενοχλούν τα εργασιακά, δεν τη στηρίζουμε την κυβέρνηση, κάποια άλλα δεν μας ενοχλούν πολύ, τη στηρίζουμε. Λίγο ίσα, πολύ, δηλαδή ίσα, προσπαθείτε να προσαρμοστείτε, λένε, στις συνθήκες. Ακούστε, ίσα-ίσα, η δικιά μας η θέση είναι πολύ καθαρή. Και τι λέει η δικιά μας θέση? Ότι ζητάμε και πιέζουμε, αφόρητα θα σας έλεγα, να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, να προχωρήσουν οι αλλαγές. Να μην είναι απλά μια κυβέρνηση η οποία μετράει με τη μεζούρα μέτρα και δόσεις. Ψάχνει να βρει μια δόση η οποία έρχεται και προσπαθεί να εγκλωβίζεται σε ένα φαύλο κύκλο. Η δικιά μας η θέση, ξέρετε ποια λέει, ποια είναι? Ότι τώρα, εδώ και τώρα, οι μεταρρυθμίσεις. Άμεσα οι μεταρρυθμίσεις. Εδώ και τώρα οι αλλαγές. Το κράτος αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Και ζητάμε και από τα άλλα κόμματα να πάρουν θέση. Δηλαδή οι αλλαγές στο πολιτικό σύστημα δεν είναι θέμα πρώτης ιεράρχησης, άμεσης προτεραιότητας για το πολιτικό σύστημα. Επειδή άνοιξε προηγουμένως αρκετά κεφάλαια με τις θέσεις του κ. Δινόπουλου. Και στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων έπιασε, και το θέμα των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη έπιασε. Ωραία. Το θέμα των λύσεων που εσείς προτείνετε και που δεν δέχονται οι Ευρωπαίοι έθεσε. Σύμφωνοι. Να το πιάσουμε δηλαδή. Όχι, να το πιάσουμε, λέω εγώ, αν συμφωνείτε, εν πάση περιπτώσει, από εκεί που ξεκινήσαμε. Ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που, κατά τη γνώμη μας, καταραίει, δεν μπορεί να στηριχτεί κοινωνικά κτλ. Διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δεν είναι αντιφατικό αυτό. Και ταυτόχρονα απαιτείται μια διαφορετική πολιτική. Εκεί είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Για το πρώτο, νομίζω και οι τοποθετήσεις των αγαπητών και εκλεκτών συνομιλητών, αλλά και οι μεταξύ των εταίρων αυτής της κυβέρνησης, ας το πούμε, επίπεδο συνεννόησης, δείχνει αυτό που σας είπα αρκετές φορές. Δεύτερο, πολλά από αυτά που είπε ο κ. Δινόπουλος και δεν τα λέει ο ίδιος, δεν είναι προσωπικές του απόψεις, αλλά που λέγονται αυτή την περίοδο μια σειρά προβλήματα, αδυναμίες, λάθη. Αν θέλετε, στην ελληνική πολιτική και οικονομική ζωή, τα θυμούνται τώρα οι υπεύθυνοι αυτών των λάθων. Τρίτο, και τα αποδίδουν, καμιά φορά, άμα δεν σταματάς και λες, μα ποιος φταίει αυτά τα πράγματα, γιατί δεν έγιναν αυτά που λέτε ή, και γιατί γινόνταν τα αντίθετα. Και εδώ να σας δώσω και μια εξήγηση, διότι τότε που γίνονταν προσλαθεμένη κατεύθυνση, όπως αποδεικνύει τη σημερινή στάση, τότε και τότε ελέγονταν ως μονόδρομοι. Ας πούμε, λέω, η Ολυμπιάδα. Έλεγες, Ολυμπιακοί αγώνες, δεν είναι καλό, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι καλό. Όχι γιατί δεν θέλουμε την πατρίδα μας στους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά γιατί έτσι όπως έχει γίνει, δεν έχει γίνει απολογισμός. Τώρα έρχονται και λένε στην Ολυμπιάδα έγινε σπατάλη. Βεβαίως έγινε σπατάλη, δεν έχει γίνει ακόμα απολογισμός. Έτσι όπως έγινε. Δεν είναι. Ναι, ναι, και δεν είναι η μοναδική, εδώ συμφωνούμε, τα γεγονότα δείχνουν. Έτσι όπως έγιναν, κύριε Χουντή. Ναι, 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 έτσι θα εξελίσσονταν, κύριε Οικονόμου, τα γνωρίζετε. Οι Ολυμπιακοί αγώνες στη σήμερον ημέρα αφήνουν πολλά σε όλες τις χώρες ή στις περισσότερες, για να μην τώρα, για να είμαστε και. Ναι. Και τελειώνω για τα περί σχεδίου Μάρσαλ και αυτό το λίγο ειρωνικό, να μου επιτρέψετε. Πολιτικά ειρωνικό. Εγώ δεν θέλω να. Δεν το είπαμε εμείς.
Οι Ευρωπαίοι πρώτη. Το είπαν πρώτοι. Αυτό είναι αλήθεια. Πριν λοιπόν, από λίγους μήνες ο κύριος Μπαρόζο, νομίζω, και ο κύριος Τρομπάη. Ναι, τα περί αντιαμερικανισμού. Απλώς θέλω να πω τη λογική. Και τελειώνω, δεν θα πω τίποτα. Θα τι γίνω αγενής σκέρ... να διακόψω για διαφημίσεις όχι, για να όχι, δύο κουβέντες θα πω και δεν θα, ούτε θα ανοίξω άλλα θέματα. Δύο λοιπόν στοιχεία μιας εναλλακτικής λύσης, λέω ως διεκδίκηση ναι. αγώνων. Το ένα είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του χρέους με διαγραφή κτλ. Κτλ. Και το δεύτερο, ένα αναπτυξιακό πακέτο, μια ναι. αναπτυξιακή λογική. Πείτε τη Μάρσαλ, πείτε την Ντινόπουλος, πείτε τη Μάλε. Κάποιος, κύριε Χουντή, ναι. η κριτική ναι. που δεν στείλει ότι κάποιος πρέπει να βάζει τα χρήματα για όλα αυτά. Και τα βάζουν οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή. Δεν στην τα βάζουν Ευρώπη. Καθόλου, με συγχωρείτε. Δεν εδώ. Τα βάζουν οι Γερμανοί. Ναι. Ποιος είδατε, τα βάζει είδατε τα τελευταία στοιχεία. Αυτοί κερδίζουν. Το κογλυφία κάνουν. Να πάμε σε διαφημίσεις γιατί εκτός από τον κύριο Ντινόπουλο έχουν κάνει ερωτήσεις και τηλεθεατές. Λέει σε τι πλειοψηφία προσδοκά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Με τι χρήματα θα πάμε σε εκλογές, ρωτήσατε παρακαλώ τον κύριο Χουντή. Μετά τις διαφημίσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας. Θα δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Λωρίδα της Γάζας. Βομβαρδισμοί έπληξαν το πρωί τα γραφεία τηλεοπτικού σταθμού, τραυματίζοντας 6 δημοσιογράφους. 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σε άλλες αεροπορικές επιδρομές. Τη δέσμευση για στήριξη των Παλαιστινίων εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Ευρωζώνης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με το ελληνικό χρέος διαπιστώνει ο πρόεδρος του Eurogroup. Η συμφωνία για μείωση του χρέους θα πρέπει να στηρίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα και όχι σε ευσεβείς πόθους, τονίζει η Κριστίν Λαγκάρντ. Αντιδράσεις προκαλεί η τοποθέτηση επιτρόπων στις τράπεζες που θα ανακεφαλαιοποιηθούν με δημόσιο χρήμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Διευρύνει η ποαιότητα της κινητοποίησης της, αντιδρώντας το μέτρο της διαθεσιμότητας. Για αύριο καλεί σε γενικευμένες καταλήψεις όλων των κτηρίων και των υπηρεσιών των Δήμων. Και σε εξέλιξη αυτή την ώρα δεντροφύτευση στο πεντελικό όρος που πραγματοποιείται από ακροατές του ΣΚΑΕ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Δήμων για την προστασία και ανάπλαση του πεντελικού και την διεύθυνση αναδασώσεων Αττικής. Έτσι, για να πούμε στο τέλος του κάτι ελπιδοφόρο με όλες αυτές τις ειδήσεις που έχουμε μπλέξει τα τελευταία χρόνια, κύριε Ντινόπουλε. Θέλω να μείνω λιγάκι στην ερώτηση αυτή του τηλεθεατή μας. Λέει, με τι πλειοψηφία προσδοκά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα. Εκτός αν πιστεύετε ότι θα βγείτε αυτοδύναμη. Έχω το λόγο γιατί είπα ναι, τον ναι, κύριο Ντινόπουλο, ναι. μην το διακόπτω και του κάνω παρατήρηση. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Με αυτήν που θα σου δώσει ο λαός. Αυτοδύναμη. Αυτό που θα σου δώσει ο λαός. Πιστεύετε ότι θα είστε αυτοδύναμη. Δεν το ξέρεις. Αυτό, κοιτάξτε, και επειδή ξανασυζητήθηκε το θέμα των εκλογών. Μισό λεπτό. Και το θέμα το τι στήριξη θα σου δώσει ο λαός. Κύριε Χουντή, θέμα... στην αρχή ερμηνεύσατε το δημόσιο αίσθημα και λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ή βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχει μια δυναμική αναντιστοιχία του δημόσιο αίσθηματος με την κυβέρνηση, με αυτό την κυβερνητική πλειοψηφία. Από την άλλη, λέτε ότι δεν ξέρω αν θα μου δώσει αυτή την αδυναμία. Θα πρέπει να γνωρίζετε που βαδίζετε κι εσείς. Από τη μία, ξέρετε ότι ο λαός σταμάτησε να στηρίζει την κυβέρνηση. Από την άλλη, δεν ξέρετε αν μπορείτε να είστε αυτοδύναμοι. Αυτό που μπορεί να το ξέρεις. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις. Δεν προκύπτει από καμία μέτρηση αυτό. Ναι, δεν μπορεί να το ξέρεις. Αλλά εγώ δεν μίλησα περί αυτοδυναμίας μόνο. Μίλησα ότι να φτιαχτεί, ή λέμε να το πούμε έτσι, μια κυβέρνηση με πυρήνα, με βασικό κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι. Σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις είναι ανεβασμένος. Ωραία. Αλλά, γίνονται εκλογές. Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς η αυτοδυναμία. Και αν θα είσαι και κυβερνητικό κόμμα ή όχι, το αποφασίζει ο λαός. Δεν μπορεί να το προδιαγράψεις εσύ και να πεις θέλω τόσο. Βεβαίως θέλεις για να μπορείς να εφαρμόσεις ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Σύμφωνα. Γίνονται εκλογές. Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και κατεβαίνει και λέει: εγώ θα είμαι ο κορμός μιας κυβερνητικής πρότασης. Ελάτε Δημάρ, κομμουνιστικό κόμμα. Ποιες δυνάμεις ελάτε να φτιάξουμε κυβέρνηση. Ο κύριος Ντινόπουλος που θα έχει διαφωνήσει με αυτά τα μέτρα και θα λέει λάθος κάναμε η λύση. Να είναι το δούμε ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Να το δούμε. Έτσι. Αν και τίποτα δεν αποκλείω πλέον. Κύριε Ντινόπουλε, πόσα έχουν γίνει. Δεν ξέρω για τον κύριο οικονόμου, δεν έχουμε και ίσως και επαφή και ενδεχομένως παρεξηγήσει αυτό που λέω. Αλλά για να περάσουμε ναι, τώρα. Δεν, ναι. δεν αναφέρουμε στους κυρίους, θα πάρουν σαφώς. Τη θέση τους κτλ. Κτλ. Αλλά λέω, θέλω να πω με ποιες θα είναι δυνάμεις. Οι πολιτικές ανακατατάξεις και αυτές που θα έχει αναδείξει ο λαός και που θα συμφωνούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Με τη Δημοκρατική Αριστερά που στηρίζει αυτή τη μνημονιακή κυβέρνηση, λέω εντός εισαγωγικών, λόγια δικά σας, ή με το Κομμουνιστικό Κόμμα που θεωρείται δεδομένη απόρριψη κατά τέτοια πρόταση, ή με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Όπως είδατε, ο χρόνος ήταν πολύ πυκνός. Και σε μεταμορφώσεις και σε αλλαγές κομμάτων. Σύμφωνοι, κύριε Χουντή. Λοιπόν, να σας πω τώρα, δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς. Δεν μπορεί να το περιγράψει. Διακόπτω συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να λέτε εκλογές τώρα, σήμερα, ναι. και να μην έχετε μια στρατηγική για την επόμενη.
επόμενη μέρα. Είναι αυτή η στρατηγική διαμορφώνεται με το ότι θέλω, λες, να φτιάξω μια διαφορετική κυβέρνηση, γιατί αυτό το πρόγραμμα πρέπει να σταματήσει κτλ. Αν... Ποιος θέλω να είναι κορμός αυτής της κυβέρνησης και αυτό θα στο δώσω. Με ποιες πολιτικές δυνάμεις μαζί. Αυτή την απάντηση θα στη δώσει ο λαός. Δεν αποκλείω, λέω εγώ, αλλά δεν μπορώ να το μετρήσω, ούτε και έχουμε καβαλήσει κανένα καλάμι, ότι μπορεί να σου δώσει και αυτοδυναμία. Μπορεί να σου δώσει και αυτοδυναμία, αλλά αυτό είναι στην επιλογή του ελληνικού λαού. Στο τέλος, οι εκλογές τι είναι, ένα κάλεσμα να μιλήσει ο λαός πώς βλέπει τα πράγματα, ποιες δυνάμεις θέλουν να το κυβερνήσουν και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Δεύτερο, τα περισυνθέσεως και ούτω καθεξής. Άρα εσείς βλέπετε μια αναμόρφωση του πολιτικού σε όλο το τούτο και τη διάλυση κομμάτων μέσα από τις εκλογές. Δεν το είδατε κι εσείς ότι έχουμε αυτές από το 3 χρόνια η κρίση, και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει μεταμορφώσει, έχει καταστρέψει δυνάμεις, έχει αναδείξει άλλες και ούτω καθεξής. Εμείς τι ζητάμε, ένα πρόγραμμα. Να σταματήσει αυτή ο κατήφορος και η μη προπτική και η κοινωνική ανθρωπιστική κρίση, έχουμε τέτοια κρούσματα, για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τα πράγματα. Δώστε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δώστε δύναμη σε αυτές τις δυνάμεις. Αυτές είναι η δική μας λογική. Για να παραποιήσω λιγάκι το ερώτημα του φίλου μας που μας γράφει με τι χρήματα θα γίνουν εκλογές. Δεν θα κινδυνεύσει η επόμενη δόση, το κούραμα, όλα αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν θα διακυβεύονταν εάν πηγαίναμε τώρα σε εκλογές, νομίζετε? Μα ή θα τα προστατεύαμε αυτά? Μα πρώτα απ' όλα αυτά είναι εν εξελίξη και όταν ζητάς εκλογές δεν σημαίνει εδώ και τώρα που λέω. Α, ότι δεν τις θέλετε τώρα. Και τώρα και αύριο και όποτε. Αυτή η πολιτική, αυτή η πολιτική δεν περπατάει, δεν βγαίνει. Αυτό θέλουμε να πούμε. Ακόμα και τη δόση να πάρουμε, για να σας απαντήσω για να μην νομίζετε ότι. Ακόμα και τη δόση να πάρουμε, τα είδατε στο ρεπορτάζ τα βασικά ερωτήματα που δεν τα θέτουμε εμείς. Τι θα γίνει με το ελληνικό χρέος? Οι ίδιοι λοιπόν που θα δώσουν ή δεν θα δώσουν τη δόση και με ποιους όρους τους οποίους δεν κουβεντιάσαμε, είναι κρατάνε πάρα πολλά ερωτηματικά εναντί αυτού και εναντί μιας γενικότερης καταστάσεως. Ναι, μισό λεπτό κύριε Οικονόμου, θα έρθω αμέσως σε εσάς. Ναι, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, δεν χρειάζεται να την πάρουμε και τη δόση. Ακούστε τώρα, είμαστε λιγάκι στη σφαίρα της πολιτικής φαντασίας. Λοιπόν, το γεγονός ότι είναι μια μονάδα μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αυτό ασφαλώς και δεν δείχνει τίποτα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι για τις εκλογές, μέχρι χθες λέγανε ότι τις θέλουν άμεσα, τώρα άκουσα τον κύριο Τσίπρα ότι λέει τις θέλει την άνοιξη. Λοιπόν, κάθε μέρα του έρχεται και κάτι διαφορετικό. Όμως, επειδή πράγματι ο κύριος Χουντής εκπροσωπεί μια σοβαρή μερίδα μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο λέει, για να δούμε τέλος πάντων που υπάρχουν και κάποιες συγκλήσεις, αυτό το οποίο λέει για κούρεμα του χρέους είναι πάρα πολύ σωστό. Κούρεμα του χρέους, άλλωστε, αν θυμάστε, έγινε και πρόσφατα. Διαγραφή είναι άλλο κύριε Ντινόπουλε, για να είμαστε εντάξει. Εγώ πιστεύω, ακούστε, αν εννοείται ότι να γίνει ένα κούρεμα του χρέους, ενός τμήματος του χρέους, το οποίο γίνεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και το οποίο είναι απαραίτητο, αυτό έχει ήδη γίνει για ένα μέρος του χρέους και είναι πάρα πολύ καλό να γίνει και για άλλο μέρος του χρέους και είναι κάτι όμως το οποίο έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Μόνοι μας. Από εκεί και πέρα. Μια επεξήγηση. Μιλάω για διαγραφή. Εσύ και όχι κούρεμα. Εμείς θα την κάνουμε τη διαγραφή. Θα αποφασιστεί και θα. Ποιο θα το αποφασίσει? Και τα ευρωπαϊκά όργανα και εμείς θα το διεκδικήσουμε. Είδατε τώρα. Λοιπόν, και εμείς το διεκδικούμε. Κύριε Χουντή, εάν το αρνηθούν αυτό που θα διεκδικήσουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε και μόνοι μας στη διαγραφή. Είπα μια φορά, κύριε Μάλι, να τους πω ότι είναι ζώφωνος. Τώρα επανέρχονται στο ίδιο. Είδατε τι λένε. Μονομερής διαγραφή. Δηλαδή, εγώ σας ρωτάω. Πείτε λοιπόν ξανά ότι γίνονται κυβέρνηση. Τώρα την άνοιξη οψέπονται, το ονειρεύονται, διότι με το όνειρο θα μείνουν. Και λένε πάνε στην Ευρώπη, πάνε στην κυρία Μέρκελ, πάνε στα ευρωπαϊκά όργανα και λέει παιδιά κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πήραμε μία απόφαση με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία την οποία έχουμε, ηρίστο εμπαρόδο, ότι από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, με την μόνη πολιτική δύναμη με την οποία συμφωνούν είναι η ανταρσία. Δεν υπάρχει με κανέναν άλλο να συμφωνούν. Αλλά εγώ σας λέω λοιπόν ότι έχουν μία πλειοψηφία στη Βουλή. Μιλάμε για πολιτική φαντασία. Πάνε λοιπόν και λένε, κοιτάξτε, εμείς ψηφίσαμε ότι διαγράφεται το χρέος, το ψήφισε η Ελληνική Βουλή των Ελλήνων και τα σκυλιά δαμένα. Φανταστείτε τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνοι είναι οι άνθρωποι. Καλά, και αυτό που λέτε εσείς ότι... Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνοι είναι οι άνθρωποι. Και αυτό που λέτε εσείς ότι... Να γίνουν κυβέρνηση, να ψηφίσουν, λέει, σε ένα άρθρο, λέει ο κύριος Τσίπρας, θα ψηφίσει μαγιά, διαγραφή του χρέους. Αυτή είναι η επικίνδυνη εκδοχή της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ο κύριος Τσίπρας. Είναι η πολιτική σόφρον, αυτό που σας είπα προηγουμένως, να γίνει ένα κούρεμα του χρέους μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Καλά, και εσείς έχετε πει ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα. Και αυτό ο κόσμος να έχετε υπόψη σας ότι τα αντιμετωπίζει λίγο. Είδατε να έχουν επαρθεί καινούργια μέτρα.
Ακόμα δεν ψηφίστηκαν, κύριε Τινόπουλε. Αλίμονο. Μην μα λέτε ότι είναι τα τελευταία μέτρα και το αναιρούμε. Έχουμε λίγα λεπτά. Μην λέτε λοιπόν ότι είναι τα τελευταία μέτρα και το αναιρούμε αυτό. Θέλω να τα δώσουμε στον κύριο οικονόμου. Ακούστε. Οι πολιτικές αντιφάσεις, η αντιφατικότητα αυτή του πολιτικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ έχει την εξής, γιατί στηρίζεται πάνω σε πολιτικές παραδοξότητες. Κατά τη δικιά μου άποψη. Δηλαδή, είναι παραδοξότητα να θεωρούμε ότι μια μονομερής διαγραφή του χρέους μπορεί να είναι λύση όταν είσαι σε ένα σύστημα το οποίο είναι πολυτερικό, είναι πολυμερές, είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να είσαι απόλυτα συνδεδεμένος με τους υπολείπους. Η διαπραγμάτευση όμως μέσα σε αυτό το σύστημα έχει μια λογική και έχει μια πιθανότητα να σε οδηγήσει σε κάποιες λύσεις. Δηλαδή το κούρεμα τώρα όταν το συζητάμε, και βέβαια υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες το θέλουν και το διεκδικούν, αλλά για να γίνει πολιτική επιβολή μέσα σε ένα τέτοιο πολυμερές σύστημα απαιτεί την παραδοχή αυτής της υπόθεσης και από τους υπολείπους, δηλαδή από τους Γερμανούς, από τους Γάλλους, από τις άλλες χώρες. Καταλαβαίνετε πόσο πρέπει δύσκολο είναι να πούνε αυτές οι χώρες οι υπόλοιπες. Πρέπει να ολοκληρώσουμε μια ερώτηση και στον κύριο Τινόπουλο και στον κύριο Οικονόμου. Όχι ερωτήσεις τώρα, δεν έχουμε δευτερόλεπτα ακόμη. Δείχνει το πολύ δύσκολο και το παράδοξο για πολιτικών προτάσεων και τα λοιπά. Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης? Αυτό είναι τώρα. Ποια είναι η θέση? Οι άλλοι συζητούν για μας, για το χρέος, για βιώσιμη, για επιμήκυνση και τα λοιπά. Θα μας πούνε μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες να γίνει ελάττωση του βέβαιου και να πούμε ότι... Τι λέει η κυβέρνηση, τι ζητάει. Τι ζητάει. Επειδή κύριε Πουδί μου, εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαβαίνετε την αυτονόητα, μην νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Τι ζητάνε, τι ζητάει ο κύριος Σαμαράς. Πρέπει να κλείσουμε. Επιμήκυνση ζητάει, μείωση των επιτοκίων. Μείωση των επιτοκίων, όχι αυτή την επιμήκυνση. Δεν κερδίσατε αυτή την επιμήκυνση. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Οικονόμου. Πιστεύω ότι η θέση της κυβέρνησης είναι ότι κάνει τέτοια βήματα έτσι ώστε να φτάσει σε θέση ισχύως διαπραγματευτικής, ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει το κούρεμα. Αλλά, ναι, σας εντάξει, ευχαριστώ αλλά δεν είναι πολύ. Καθαρό τι ζητάει αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστώ, κύριε Ντινόπουλε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουντή. Να εξάρουμε και την πρωτοβουλία του ΣΚΑΙ για δενδροφύτευση του Πεντελικού. Επιτρέψτε μου να το πω. Ναι, έχετε μια ιδιαίτερη σχέση. Όσοι μπορούν να πάνε, να πάνε. Να εξάρουμε και αυτή την πρωτοβουλία του ΣΚΑΙ. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε το θέμα του δημοσίου, της διαθεσιμότητας των απολύσεων.